Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Με τις πολιτικές διεργασίες να βρίσκονται πλέον στην τελική ευθεία, ο Sky παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό όλα όσα συμβαίνουν. Βρισκόμαστε εν αναμονή της δήλωσης του κυρίου Σαμαρά, δήλωση απάντηση του Προέδρου της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης προς τον Πρωθυπουργό, ο οποίος νωρίτερα σήμερα συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο στούντιο του Sky. Ο κύριος Δημήτρης Κρεμαστινός και ο Μπάμπης Παπαδημητρίου, καλησπέρα σας. Θα δούμε αναλυτικά όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γιατί σε πολύ λίγο περιμένουμε νεότερα από τη Λεωφόρο Συγκρού. Πριν από όλα, να πάμε στον πρόδρομο Παπαϊλιόπουλο να δούμε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, πρόδρομε, διότι τα δεδομένα που έχουμε αλλάζουν συνεχώς και έχουν να κάνουν βεβαίως και με τη στάση που τηρούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης απέναντι στην όποια πρωτοβουλία μέχρι στιγμής έχει αναλάβει ο Πρωθυπουργός. Πριν πάμε στον πρόδρομο, Γιάννης Τζούνος από τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας. Γιάννη. Λοιπόν, η δήλωση του Προέδρου του κυρίου Σαμαρά. Ναι. Η πρωτοβουλία του κυρίου Παπανδρέου πριν λίγες μέρες να εξαγγείλει δημοψήφισμα προκάλεσε τεράστια αναταραχή μέσα στην Ευρώπη, έκανε πολύ χειρότερη την κρίση μέσα στην Ελλάδα, πόλωσε επικίνδυνα τον ελληνικό λαό και μπλόκαρε την έκδοση του δανείου. Η Νέα Δημοκρατία πήρε πρωτοβουλία αμέσως να αποκαταστήσει την τεράστια ζημιά και να αποσοβήσει τους ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους. Αυτό ήταν για μας καθήκον εθνικής αξιοπρέπειας και ευρωπαϊκής ευθύνης. Διακηρύξαμε ότι αποδεχόμαστε τη νέα συμφωνία για το κούρεμα του ελληνικού χρέους. Συνεχίζει λέγοντας ότι ενώ η χώρα είχε εξασφαλίσει τα χρήματα, ο κύριος Παπανδρέου τα μπλόκαρε με την απόφασή του για δημοψήφισμα. Ταυτόχρονα ζητήσαμε μια μεταβατική κυβέρνηση ώστε να αποκατασταθεί το αίσθημα σταθερότητας στην χώρα και να οδηγηθεί η χώρα στις κάλπες, όπου ο ελληνικός λαός θα εκφράσει τη θέλησή του σε συνθήκες ομαλότητας και ασφάλειας. Στην κυβέρνηση αυτή δεν διεκδικήσαμε καμία θέση, μόνο να παραιτηθεί ο κύριος Παπανδρέου, ο οποίος έχει γίνει πια επικίνδυνος για τον τόπο. Ήταν μια πρόταση που αποκαθιστούσε την ηρεμία και διεθνώς και εσωτερικά. Η πρότασή μας χαιρετίστηκε από όλους και ιδιαίτερα στο εξωτερικό, αλλά και μέσα στην Ελλάδα ως θετική συμβολή. Είναι πολύ μεγάλη η δήλωση, Λίδα. Συνεχίζω. Ναι. Ο κύριος Παπανδρέου χθες ευτέλησε το κοινοβούλιο. Ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό του για να παραιτηθεί και τελικώς δεν παραιτήθηκε, ακόμα τουλάχιστον. Ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης προς την κυβέρνησή του για να την αλλάξει με άλλη, που τελικώς θα καταλήξει να είναι ίδια όπως φαίνεται. Χθες ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης στην τωρινή κυβέρνηση κάνοντας προγραμματικές εξαγγελίες για την επόμενη, που όμως ακόμα δεν υπάρχει. Και από αυτά που εξήγηλε, δεν ετοιμάζει κυβέρνηση 2, 3 ή 5 μηνών. Αυτά είναι εξαγγελίες τετραετίας. Και πάντως όλα αυτά δεν τιμούν την πολιτική ζωή του τόπου. Ζήτησα τα νέα παιδιά να μείνουν στη χώρα και να δουλέψουν. Με ποια πολιτική? Ζήτησε να τα βρούμε και να δημιουργήσουμε μακρόβια κυβέρνηση αρκετών μηνών. Να τα βρούμε πού και να τα βρούμε πώς. Μια τέτοια κυβέρνηση απαιτεί συμφωνία εφόλης της ύλης. Χθες ο κύριος Παπανδρέου πρότεινε την κυβέρνηση συνεργασίας που θα πει εκτός από το νέο δάνειο τις επόμενες δόσεις και να διαχειριστεί το όνομα των Σκοπίων, τη γεωτρήσης για φυσικό αέριο, τη αποκρατικοποίηση, την αξιοποίηση του πλούτου και τη περιουσία του ελληνικού λαού, τα κοινοτικά κονδύλια, πολλές σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις, τις αλλαγές στις τράπεζες. Συγχωρείτε λίγο. Και αν η κυβέρνηση αυτή διαρκήσει μερικούς μήνες, θα έχουμε επιπλέον μια πολύ μακρά προεκλογική περίοδο, που είναι το χειρότερο. Ο κύριος Παπανδρέου δεν ψάχνει κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας, προσπαθεί να δεσμεύσει τους πάντες στις προσωπικές και αδιέξοδες επιλογές του. Όμως ο τόπος χρειάζεται κυβέρνηση με ισχυρή εντολή και ισχυρή νομιμοποίηση από το λαό, γιατί κανένα πρόγραμμα δεν μπορεί να σταθεί και να επιτύχει αν δεν έχει την έγκριση και τη στήριξη του λαού. Γι' αυτό και επιμένουμε σε άμεσες εκλογές. Ήλθε και μας είπε χθες ότι είναι τάχα επικίνδυνες οι άμεσες εκλογές και ότι δεν υπάρχει χρόνος. Όμως υπήρχε χρόνος για να κάνει δημοψήφισμα στις 4 Δεκεμβρίου με ένα κρίσιμο ερώτημα που θα τίναζε τα πάντα στον αέρα. Την ίδια την προσαρμογή, την παραμονή της χώρας στο ευρώ. Αλλά δεν υπάρχει χρόνος για τον κύριο Παπανδρέου να γίνουν εκλογές στις 4 Δεκεμβρίου, δηλαδή λύση ομαλότητας. Κατά αυτόν όλα μπορούν να γίνουν ακόμα και τα πιο τυχοδιοκτικά εκτός από ένα. Εκλογές. Εμείς ζητάμε πλέον μόνο ένα πράγμα. Στροφή στην ομαλότητα, εκλογές. Για να σταθεροποιήσουμε τη χώρα, να αποκαταστήσουμε την εικόνα της και να οδηγηθούμε όσο πιο γρήγορα έξω από αυτόν τον εφιάλτη. Αυτή είναι μια πρώτη ανάγνωση της δήλωσης του κυρίου Σαμαρά, Λίδα, όπου φαίνεται ότι εμένει στην θέση. Παρά τις πληροφορίες που υπήρξαν το τελευταίο ημίωρο, η τελευταία μια ώρα, ότι ενδεχομένως να αφήνει ανοιχτή την πόρτα για να γίνει και το επόμενο βήμα συνομιλιών, τουλάχιστον διαβουλεύσεων, με τον κύριο Παπανδρέου. Ναι, συνεχίζω με ένα ακόμα κομμάτι για να καταλάβουμε περισσότερα. Εμείς την πρότασή μας την κάναμε και αυτός έκλεισε τις πόρτες. Η πρότασή μας παραμένει στο τραπέζι, ελπίζω να καταλάβει το λάθος του. Τελικώς ούτε ο ίδιος παραιτήθηκε, ούτε για εκλογές δεσμεύτηκε, ούτε οποιαδήποτε σύγκληση διευκόλυνε. Αντίθετα, έθεσε ως όρο να ψηφιστεί η νέα δανειακή σύμβαση μαζί με το σύνολο των νέων μέτρων που θα τη συνοδεύουν. Πιθανώς σαν αυτά που έχουν διαλύσει την οικονομία και μάλιστα με 180 ψήφους, πράγμα που κατά το Σύνταγμα παραπέμπει σε χώρες εθνικής κυριαρχίας. Δηλαδή, λέει ο κ. Σαμαράς, κάθε φορά που εμείς πάμε να ανοίξουμε το δρόμο, η κυβέρνηση Παπανδρέου-Βενιζέλου
εφευρίσκει νέα εμπόδια και τον κλείνει. Ζητούν τώρα να ψηφίσουμε μαζί το κούρεμα και τα νέα μέτρα που ακόμα δεν τα ξέρουν ούτε οι ίδιοι και πάντως δεν τα ξέρουμε εμείς. Δηλαδή θέλουν λευκή επιταγή. Λευκή επιταγή δεν μπορεί κανείς να τους δώσει. Και το ξεκαθαρίζω για μία ακόμη φορά. Την ίδια οικονομική πολιτική που μας έφερε ως το σημερινό αδιέξοδο της ύφεσης, της μαζικής ανεργίας και της πλήρους αποτυχίας σε όλους τους στόχους, δεν την ψηφίζουμε. Κάποιοι θέλουν οπωσδήποτε να δέσουν τη χώρα χειροπόδαρα. Εμείς προσπαθούμε να τις λύσουμε τα χέρια. Θα εξακολουθήσω, λέει ο κ. Σαμαράς, όλες τις προσπάθειες για να ξεπεραστούν οι ανησυχίες στο εξωτερικό και για να αποκατασταθεί η ηρεμία στο εσωτερικό. Δηλώνω και πάλι και στέλνω παντού το μήνυμα και στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας εννοεί. Την απόφαση για το κούρεμα την δεχόμαστε. Τους στόχους της σύγκλησης τους αποδεχόμαστε. Τις διαρθρωτικές αλλαγές τις δεχόμαστε επίσης, όπως ακριβώς έκανε πριν από τις εκλογές και ο σημερινός πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, ο οποίος τότε ήταν στην αντιπολίτευση. Αυτή εδώ ολοκληρώνεται. Η δήλωση του κυρίου Σαμαρά. Η δήλωσή του είναι εδώ ολοκληρώνεται του κυρίου Σαμαρά. Θα την έχουμε σε λίγο και on camera. Ναι. Βλέπουμε ότι εξηγεί τους λόγους για τους οποίους απέρριψε την πρόταση από χθες του κυρίου Παπανδρέου. Μάλιστα. Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να ζητήσω ένα πρώτο σχόλιο. Θα μου επιτρέψετε, κύριε Κρεμαστινέ, να αρχίσω από τον Μπάμπη για να ζητήσω το δημοσιογραφικό του σχόλιο. Γιατί έχει δύο μέρη αυτή η δήλωση του κυρίου Σαμαρά. Έχω την αίσθηση, Μπάμπη. Ναι, το πιο σημαντικό είναι ότι απορρίπτει πλέον την πρόταση για τη δημιουργία μιας κυβέρνησης κοινής αποδοχής, η οποία θα μπορούσε να ήταν, δεν ξέρουμε πώς ακριβώς, αλλά πολλά σενάρια ακούστηκαν. Το βασικό είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, δια του κυρίου Σαμαρά, απαντά στα όσα περίμεναν όλοι στον κόσμο, κυριολεκτικώς όλοι, γιατί μετά τη συνέντευξη που έδωσαν και ο κ. Σαρκοζή ως επικεφαλής της ομάδας των 20 για την περίοδο που πέρασε και ο πρόεδρος Ομπάμα. Στον κύριο Σαμαρά αναφέρονταν. Και οι δύο αναφέρθηκαν, ο κύριος Σουμπάμα μάλιστα με πολύ έτσι αμερικάνικο άμεσο και χαρακτηριστικό τρόπο, στο ότι πρόκειτο για μια πολύ καλή εξέλιξη. Τα δύο πράγματα, ο Μένο Παπανδρέου που υποχώρησε στην υπόθεση του δημοψηφίσματος, ο Δε Σαμαράς που προσήλθε στην ανάγκη να υποστηριχθεί η χώρα με μια συμφωνία. Αυτά τώρα δεν υπάρχουν, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και δυστυχώς το αποτέλεσμα είναι μάλλον εκεί που ήμασταν πριν. Και δεν είναι καθόλου ευχάριστο. Ναι. Την πολιτική ματιά τώρα θέλω τον κύριο Κρεμαστινό, διότι μέχρι ένα σημείο της δήλωσης του κύριου Σαμαράς λέει άμεσες εκλογές, τώρα δεν συζητάμε τίποτα. Και αμέσως μετά συνεχίζει. Η πρότασή μας παραμένει στο τραπέζι. Εγώ, κυρία Μπόλα, ήμουν ο βουλευτής εκείνος, μάλλον ο πρώτος βουλευτής, που στον προηγούμενο προϋπολογισμό είχα πει στη Βουλή επίσημα ότι εάν δεν υπάρχει συνένεση, υπάρχει κίνδυνος καταστροφής της χώρας. Το επανέλαβα πολλές φορές, το επαναλαμβάνω και σήμερα. Διότι χωρίς συνένεση, με τη χώρα να βρίσκεται περίπου σε παράλυση, απεργίες, καθημερινές καταλήψεις και όλα αυτά, και ο νέος προϋπολογισμός θα έχει την ίδια τύχη, φοβούμαι. Κατά συνέπεια, τα πάντα μπορεί να την αχθούν στον αέρα. Μας ειδοποιούν από την Ευρώπη ότι όλοι οι κυβερνήσεις αντιπολιτεύσεις ανάλογες περιπτώσεις τα έχουν βρει. Βρέστε τα κι εσείς. Και εμείς ακόμα δεν τα βρίσκουμε. Αυτό είναι πάρα πολύ ανησυχητικό. Και έκανε μάλιστα και αναφορά στον κύριο Σόκρατες και στην Πορτογαλία ο κύριος Σαμαράς στη δήλωσή του. Εκεί να υπενθυμίσουμε ότι πριν τις εκλογές, αξιωματική αντιπολίτευση και κυβέρνηση τότε έκατσαν και συνυπέγραψαν το μνημόνιο. Το μνημόνιο. Βάλαν και οι δύο την υπογραφή τους από κάτω. Ακριβώς. Πριν πάνε στις εκλογές. Και ο κόσμος εκεί κλήθηκε να αποφασίσει ποιος θα διαχειριστεί πλέον. Αυτό ακριβώς είναι που ζητήθηκε από την Ελλάδα το τελευταίο διάστημα. Στην αρχή δεν ήταν τόσο σαφές ότι η πρωτεύουσα στην Ευρώπη και η Ουάσιγκτον το ζητούσαν αυτό άμεσα. Όμως μετά το ατόπιμα του δημοψηφίσματος αυτό κατέστη ανάγκη. Και η ειδοποίηση την οποία έχουν όλοι οι Έλληνες ηγέτες και φαντάζομαι επομένως και ο κύριος Σαμαράς πρώτος και καλύτερος, είναι ότι αυτό έπρεπε να είναι έτοιμο και η κυβέρνηση θα έπρεπε να είναι έτοιμη Δευτέρα, Τρίτη, άντε Τετάρτη. Αυτή τη στιγμή δεν την έχουμε. Να δούμε τον κύριο Σαμαρά, να δούμε τη δήλωση των στην κάμερα. Προκάλεσε τεράστια αναταραχή μέσα στην Ευρώπη. Έκανε πολύ χειρότερη την κρίση μέσα στην Ελλάδα, πόλωσε επικίνδυνα τον ελληνικό λαό και μπλόκαρε την έκτη δόση του δανείου. Η Νέα Δημοκρατία πήρε αμέσως πρωτοβουλία να αποκαταστήσει την τεράστια ζημιά και να αποσοβήσει τους ακόμα μεγαλύτερους κινδύνους. Αυτό ήταν για μας καθήκον εθνικής αξιοπρέπειας και ευρωπαϊκής ευθύνης. Διακηρύξαμε ότι αποδεχόμαστε τη νέα συμφωνία για το κούρεμα του ελληνικού χρέους, την οποία έτσι κι αλλιώς την είχαμε από την πρώτη στιγμή χαρακτηρίσει αναπόφευκτη. Άλλωστε, το κείμενο της 26 Οκτωβρίου δεν περιλαμβάνει νέα μέτρα, ενώ περιλαμβάνει το ξεμπλοκάρισμα της έκτης δόσης.
Ενώ λοιπόν η χώρα είχε εξασφαλίσει τα χρήματα, ο κύριος Παπανδρέου τα μπλόκαρε με την απόφασή του για δημοψήφισμα. Και εμείς τα ξεμπλοκάραμε αποδεχόμενοι την απόφαση της 26ης Οκτωβρίου. Ταυτόχρονα ζητήσαμε μία προσωρινή μεταβατική κυβέρνηση, ώστε να αποκατασταθεί αίσθημα σταθερότητας και να οδηγηθεί η χώρα στις κάλπες, όπου ο ελληνικός λαός θα εκφράσει τη θέλησή του σε συνθήκες ομαλότητας και ασφάλειας. Στην κυβέρνηση αυτή δεν διεκδικήσαμε καμία θέση, μόνο να παραιτηθεί ο κύριος Παπανδρέου, ο οποίος έχει γίνει πια επικίνδυνος για τον τόπο. Με την πρότασή μας αποκαθιστούσαμε την ηρεμία και διεθνώς και εσωτερικά. Η πρότασή μας άλλωστε χαιρετίστηκε από όλους και ιδιαίτερα στο εξωτερικό, αλλά και μέσα στην Ελλάδα, ως θετική συμβολή. Ο ίδιος ο κύριος Παπανδρέου τη χαρακτήρισε πολύ θετική, αλλά λίγο αργότερα στη Βουλή την απέρριψε ως καταστροφική. Την απέρριψε συνολικά και απροσχημάτιστα. Εμείς την πρότασή μας την κάναμε. Και αυτός έκλεισε τις πόρτες. Η πρότασή μας παραμένει στο τραπέζι. Ελπίζω να καταλάβει το λάθος του. Τελικά, ούτε ο ίδιος παραιτήθηκε, ούτε για εκλογές δεσμεύτηκε, ούτε την οποιαδήποτε σύγκληση διευκόλυνε. Αντίθετα, έθεσε ως όρο να ψηφιστεί η νέα δανειακή σύμβαση μαζί με το σύνολο των νέων μέτρων που θα τη συνοδεύουν, πιθανώς σαν αυτά που έχουν διαλύσει την ελληνική οικονομία. Και μάλιστα με 180 ψήφους, πράγμα που κατά το Σύνταγμα παραμπέμπει σε εκχώρηση εθνικής κυριαρχίας. Δηλαδή κάθε φορά που εμείς πάμε να ανοίξουμε το δρόμο, η κυβέρνηση Παπανδρέου Βενιζέλου εφευρίσκει νέα εμπόδια και τον κλείνει. Ζητούν τώρα να ψηφίσουμε μαζί με το κούρεμα και νέα μέτρα, που ακόμα δεν τα ξέρουν ούτε οι ίδιοι και πάντως δεν τα ξέρουμε εμείς. Δηλαδή θέλουν λευκή επιταγή. Λευκή επιταγή δεν μπορεί κανένας να δώσει. Και το ξεκαθαρίζω για μια ακόμη φορά, την ίδια οικονομική πολιτική που μας έφερε ως το σημερινό αδιέξοδο της ύφεσης, της μαζικής ανεργίας και της πλήρους αποτυχίας σε όλους τους στόχους, δεν την ψηφίζουμε. Κάποιοι θέλουν οπωσδήποτε να δέσουν τη χώρα χειροπόδαρα. Εμείς προσπαθούμε να τις λύσουμε τα χέρια. Θα εξακολουθήσω όλες τις προσπάθειες για να ξεπεραστούν οι ανησυχίες στο εξωτερικό και για να αποκατασταθεί η ηρεμία στο εσωτερικό. Δηλώνω και πάλι και στέλνω παντού το μήνυμα, και στο εσωτερικό και στην Ευρώπη. Την απόφαση για το κούρεμα τη δεχόμαστε. Τους στόχους της σύγκλησης τους αποδεχόμαστε. Τις διαρθρωτικές αλλαγές τις δεχόμαστε επίσης. Όπως ακριβώς έκανε πριν από τις εκλογές και ο σημερινός πρωθυπουργός της Πορτογαλίας, ο οποίος τότε ήταν στην αντιπολίτευση. Υπάρχουν βέβαια και πολιτικές που δεν δουλεύουν, που έχουν αντίθετα αποτελέσματα και που θα προσπαθήσουμε να τους πείσουμε ότι πρέπει να αλλάξουν για να δουλέψει επιτέλους το πρόγραμμα και για να πιάσουμε τους στόχους μας. Εμείς συμβάλαμε να αποκατασταθεί η σταθερότητα και μέσα στην Ελλάδα και έξω. Ο κύριος Παπανδρέου χθες ευτέλησε το κοινοβούλιο. Ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό του για να παραιτηθεί. Και τελικώς δεν παραιτήθηκε, ακόμα τουλάχιστον. Ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης προς την κυβέρνησή του για να την αλλάξει με άλλη, που τελικώς θα καταλήξει να είναι η ίδια, όπως φαίνεται. Χθες ζήτησε ψήφο εμπιστοσύνης στην τωρινή κυβέρνηση, κάνοντας προγραμματικές εξαγγελίες για την επόμενη, που όμως ακόμα δεν υπάρχει. Και από αυτά που εξήγηλε, δεν ετοιμάζει κυβέρνηση 2 ή 3 ή 5 μηνών. Αυτά είναι εξαγγελίες τετραετίας. Και πάντως όλα αυτά δεν τιμούν την πολιτική ζωή του τόπου. Χθες στη Βουλή ζήτησε από τα νέα παιδιά να μείνουν στη χώρα και να δουλέψουν. Δεν μας είπε πώς θα δουλέψουν. Με την πολιτική του έχει καταδικάσει τη χώρα σε γενικευμένη ανεργία, σε απογοήτευση, σε απόγνωση, σε κατάθλιψη. Ζήτησε να τα βρούμε και να δημιουργήσουμε μακρόβια κυβέρνηση αρκετών μηνών. Να τα βρούμε πού και να τα βρούμε πώς. Μια τέτοια κυβέρνηση απαιτεί συμφωνία εφ' όλης της ύλης. Χθες ο κύριος Παπανδρέου πρότεινε κυβέρνηση συνεργασίας που θα πρέπει, εκτός από το νέο δάνειο, τις επόμενες δόσεις κτλ.,
να διαχειριστεί και τα εξής, όπως ο ίδιος τα περιέγραψε. Το όνομα των σκοπίων, τις γεωτρήσεις για φυσικό αέριο, τις αποκρατικοποιήσεις, την αξιοποίηση του πλούτου και της περιουσίας του ελληνικού λαού, όπως ο ίδιος το είπε, τα κοινοτικά κονδύλια, πολλές σημαντικές ιδιωτικές επενδύσεις, τις αλλαγές στις τράπεζες. Είναι δυνατόν όλα αυτά να γίνουν ερήμην του ελληνικού λαού? Είναι δυνατόν να τα χειριστεί μια κυβέρνηση χωρίς εντολή από τον ελληνικό λαό, χωρίς νομιμοποίηση? Πώς μια τέτοια κυβέρνηση θα δεσμεύσει τις τύχες της χώρας για δεκαετίες? Όλα θα κρέμονται κάθε στιγμή από μια κλωστή. Και αν η κυβέρνηση αυτή διαρκέσει μερικούς μήνες, θα έχουμε επιπλέον μια πολύ μακρά προεκλογική περίοδο, που είναι και το χειρότερο. Κύριος Παπανδρέου, δεν ψάχνει κυβέρνηση εθνικής σωτηρίας. Προσπαθεί να δεσμεύσει τους πάντες στις προσωπικές και αδιέξοδες επιλογές του. Όμως ο τόπος χρειάζεται κυβέρνηση με ισχυρή εντολή και ισχυρή νομιμοποίηση από το λαό. Γιατί κανένα πρόγραμμα δεν μπορεί να σταθεί και να πετύχει αν δεν έχει την έγκριση και τη στήριξη του λαού. Γι' αυτό και επιμένουμε σε άμεσες εκλογές. Ήρθε και μας είπε χθες ότι είναι τάχα επικίνδυνες οι άμεσες εκλογές και ότι δεν υπάρχει χρόνος. Όμως υπήρχε χρόνος για να κάνει δημοψήφισμα στις 4 Δεκεμβρίου με ένα κρίσιμο ερώτημα που θα τίναζε τα πάντα στον αέρα και την ίδια την παραμονή της χώρας στο ευρώ. Αλλά δεν υπάρχει χρόνος για τον κύριο Παπανδρέου να γίνουν εκλογές στις 4 Δεκεμβρίου, δηλαδή λύση ομαλότητας. Κατά αυτόν όλα μπορούν να γίνουν, ακόμα και τα πιο τείχοδιοκτικά, εκτός από ένα, εκλογές. Εμείς ζητάμε πλέον μόνο ένα πράγμα, στροφή στην ομαλότητα, εκλογές, για να σταθεροποιήσουμε τη χώρα, να αποκαταστήσουμε την εικόνα της και να οδηγηθούμε όσο πιο γρήγορα έξω από αυτόν τον εφιάλτη. Μάλιστα, άκουσαν τον κύριο Σαμαρά. Κάτι καινούριο στο τραπέζι τώρα που τον άκουσες, Μπάμπη? Ναι, νομίζω ότι ο κύριος Σαμαράς θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Αυτή είναι η όλη η ιστορία και δεν νομίζω ότι όλα τα άλλα ότι έχουν καμία ιδιαίτερη σημασία. Το οποίο έχει την εξής παραδοξότητα όλο αυτό το πράγμα, διότι ο κανονικός χρόνος των εκλογών είναι σε 2 χρόνια. Ναι. Κακώς, κατά τη γνώμη μου, μπαίνει. Σε όλες τις χώρες υπάρχουν κρίσεις, πολύ μεγάλες. Και μπαίνουν κόμματα, βγαίνουν κόμματα από τις κυβερνήσεις σε χώρες πολύ πιο σπουδαίες, ίσως τελικώς από τη δική μας, με τη διαφορά ότι η δικιά μας είναι πιο σπουδαία, γιατί εμείς είμαστε εδώ και την αγαπούμε. Ναι. Έτσι, μπαίνουν και βγαίνουν κόμματα. Τσακώνονται σαν τα σκυλιά οι άνθρωποι οι οποίοι συμμετέχουν στα κόμματα. Έτσι, η Μέρκελ να εξαρτάται από ένα πολύ μικρό κόμμα, το οποίο μπήκε με 15% και τώρα το μετράνε και ούτε 5% δεν βρίσκουν. Λένε δεν θα πάρει καν το μέτρο που έχουν στη Γερμανία για να μπορέσει να μπει στη Βουλή. Αλλά παραμένει αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο εκπρόσωπος του κόμματος. Δηλαδή, πώς τα καταφέρνει η Μέρκελ, γιατί δεν μπορούμε να τα καταφέρουμε εμείς, σε μια εθνική στιγμή όπου ζητείται η συμπαράσταση και η συμπαράταξη. Με τον τρόπο που θα πρέπει να βρουν οι παλιοί συμφοιτητές. Αντιλαμβάνομαι βεβαίως αυτό που λέει ο κ. Σαμαράς, ότι για να κάνω κι εγώ ένα βήμα δεν χρειάζεται να είσαι παρόν. Αυτά τα ακούσαμε και το καλοκαίρι. Σε εκείνες τις συζητήσεις που είχαν και τις οποίες μας απεκάλυψαν με τη σειρά τους ο καθένας, αλλά το ίδιο ήταν. Θα φύγεις, να μπω, ναι, θα φύγω. Δεν είναι πράγματα αυτά. Ναι. Πρέπει να βρούμε μια λύση. Το μείζον θέμα που βάζει σε πολιτικό επίπεδο ο κ. Σαμαράς είναι το ότι καλείται να δεσμευτεί και για πολιτικές με τις οποίες διαφωνεί και εννοεί τα μέτρα που συνοδεύουν τη νέα σύμβαση, τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής και το πώς θα υλοποιηθεί. Μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, κοινής αποδοχής, εν πάση περιπτώσει, δεν θα μπορούσε να διαπραγματευτεί αυτά τα μέτρα, Μπάμπη? Μου επιτρέψεις να σου πω. Όταν μέσα σε μια κυβέρνηση είναι όπως το χορό, μπαίνει για να χορέψεις. Ναι. Φυσικά, αυτή τη στιγμή αυτό που χρειαζόμαστε είναι να βρούμε ποια θα είναι τα μέτρα του δεύτερου πακέτου διάσωσης, το οποίο ήρθε και οριστικοποιήθηκε. Καταρχήν είχαμε τον Ιούλιο την πρώτη απόφαση, τώρα είχαμε το δεύτερο και αυτό είναι που είναι προς συζήτηση. Θέλω να πω, θα είχε δυνατότητα διαπραγμάτευση ο κύριος Σαμαράς σε αυτό το σημείο, εάν συμμετείχε σε μια από τέτοια κυβέρνηση? Που θα μπουν μέσα στελέχη, από τη στιγμή που θα μπουν μέσα στελέχη, όπως για παράδειγμα ο ένας εκ των δύο που καθόταν μαζί του, ο κύριος Δήμας, ήταν το στέλεχο που συζητήθηκε και έπεσε ως ιδέα, μιας που είναι και παλιός επίτροπος, να γίνει κατά κάποιο τρόπο ο πρόεδρος της κυβέρνησης και να. Έτσι, τι θα έκαναν? Θα πάνε να συζητήσουν. Μάλιστα. Με τους κοινοτικούς, με τους ανθρώπους του Ταμείου, ποιο θα είναι το περιεχόμενο του δεύτερου προγράμματος σωτηρίας.
Κακά τα ψέματα. Αυτό δεν θέλει να κάνει ο Σαμαράς. Δεν θέλει να συζητήσει το μνημόνιο. Λέει λοιπόν ότι εγώ να συζητήσω τη δανειακή σύμβαση, δηλαδή να συζητήσω το δάνειο, όμως το δάνειο, όπως και το παλιό δάνειο, το πρώτο, έτσι και τούτο εδώ, λέει στην πρώτη του αράδα. Δεν χρειάζεται να γυρίσει σελίδα. Στην πρώτη λέει ότι ό,τι διαβάσετε από εδώ και πέρα ισχύει εφόσον προηγουμένως ισχύει το μνημόνιο. Μάλιστα. Δεν έχει δε η δανειακή σύμβαση καμία παραπομπή σε μέτρα, σε τι αυτό, πέρα. Θα πάρετε αυτό το μέτρο, θα σας φέρει αυτά τα λεφτά, θα κάνετε μετά εκείνο. Πολύ ούτε απλά... σε στόχους. Λέει ότι όλα αυτά είναι το μνημόνιο και η παρακολούθηση από την Επιτροπή. Επομένως, ο κύριος Σαμαράς, για να το πούμε πολύ απλά, δεν θέλει να πάει σε πρόορες εκλογές το Μάρτιο, έχοντας βάλει την υπογραφή είτε εκείνος είτε στέλεχος του κόμματός του σε οτιδήποτε θα οδηγήσει τα πράγματα και μετά το Μάρτιο. Ο κύριος Σαμαράς θέλει να διαπραγματευτεί μόνος του τα πάντα. Μάλιστα. Εξ αρχής. Λοιπόν, θα δούμε αν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Κύριε Κρεμαστή, ναι, εσείς που γνωρίζετε πολύ καλά και πώς λειτουργεί ο κύριος Παπανδρέου και πώς λειτουργεί το ΠΑΣΟΚ, από εδώ και πέρα θα περιμένατε να πιαστεί από κάτι, να το πω έτσι, ο Πρωθυπουργός για να συνεχίσει, να επιμείνει. Εάν, όπως ακούσαμε τη δήλωση του αρχηγού της Αντιπολιτεύσεως, τα σημεία τα οποία έθιξε είναι σημεία που μπορεί να τα διαπραγματευτεί ακόμα και τώρα. Δηλαδή, ο χρόνος των εκλογών, η σύνθεση της κυβέρνησης. Να βρεθεί δηλαδή μια μέση λύση σε αυτά τα δύο βασικά σημεία. Εφόσον αποδέχεται βέβαια τη δανειακή σύμβαση και τα μέτρα που τη συνοδεύουν. Δεν είναι δηλαδή κάτι που δεν μπορεί να το συζητήσει. Βεβαίως μπορεί να διαφωνήσει, μπορεί να... αλλά το να μην το συζητά δεν το θεωρώ ιδιαίτερα θετικό. Δηλαδή τουλάχιστον η συζήτηση πρέπει να γίνει. Δεν μπορεί να απορρίπτεται κάτι πρωτού συζητηθεί. Ναι. Υπάρχουν δηλαδή σημεία που θα μπορούσε να γίνει η συζήτηση. Θεωρείτε ότι ο Πρωθυπουργός έως τώρα το έχει αλλιώς χειριστεί. Αλλιώς, εάν ο Πρωθυπουργός θέσει το δικό του τελεσίγραφο και ο αρχηγός αντιπολίτευσης το δικό του χωρίς συζήτηση, τότε είμαστε τελείως εκτός θέματος. Θεωρείτε ότι ο Πρωθυπουργός έως τώρα το έχει χειριστεί έτσι όπως θα έπρεπε να το χειριστεί, έχει αφήσει δηλαδή και τα παράθυρα, τα περιβόητα που ανοίγουν και κλείνουν σε αυτές τις περιπτώσεις προς την αξιωματική αντιπολίτευση να μπει σε μια διαδικασία. Και με την χθεσινή του ομιλία στη Βουλή αυτό είπε. Ότι λέω αυτά, αλλά είμαι ανοιχτός να συζητήσω και ό,τι άλλο. Οπότε τουλάχιστον η συζήτηση, χωρίς συζήτηση δεν μπορεί να απορριφθεί κάτι. Μπορεί να απορριφθεί ενδεχομένως μετά τη συζήτηση. Αλλά τα θέματα αυτά είναι ανοιχτά. Ακόμα. Παρά τα αυτά, δεν έχει γίνει σαφές αν ο κ. Παπανδρέου θα συνεχίσει να είναι αρχηγός της κυβέρνησης ή όχι. Αντιλαμβάνομαι βέβαια ότι πρέπει να υπάρχει ένας άνθρωπος που εκπροσωπεί τη χώρα μέχρι ότου να βρεθεί ο επόμενος. Αλλά θα ήταν καλό και ο κ. Παπανδρέου να έχει διευκολύνει την κατάσταση λέγοντας ότι εγώ θα πάω στην κοινοβουλευτική μου ομάδα και θα ζητήσω να ορίσει ένα νέο πρόεδρο και μετά, συμφώνω στο Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής, ο νέος πρόεδρος θα μπορούσε να συζητήσει για τη νέα κυβέρνηση. Αν μπορώ να ερμηνεύσω, κύριε Παπαδημητρίου, τον κ. Παπανδρέου, ο κ. Παπανδρέου πιστεύει αυτή τη στιγμή ότι χωρίς μια ευρύτερη κυβέρνηση δεν μπορεί να αντιμετωπιστούν τα σοβαρότατα θέματα, αν θέλετε, που έχει ακόμα και η ίδια σύμβαση. Δηλαδή, αυτό που είπε η κυρία Παπαρίγα χθες στη Βουλή, ότι θα είναι σκληρότερα τα μέτρα, εγώ το πιστεύω. Αλλά... Εμένα θα μου επιτρέψετε, επειδή έχω καταδείξει να έχω γίνει ειδικό σε αυτό το θέμα, όλα δείχνουν και οι συζητήσεις που έχουν γίνει ότι τα μέτρα που έχουμε μπροστά δεν είναι σκληρότερα από τα μέτρα που εφαρμόστηκαν μέχρι αυτή τη στιγμή. Μακάρι. Δεν είναι. Διότι έχουν καταλάβει και αυτοί. Δηλαδή θέλω να πω και οι εταίροι μας και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, ότι ο τρόπος με τον οποίο οργανώθηκε το πρώτο πακέτο και ακόμη χειρότερα εφαρμόστηκε τελικώς, διότι όταν κόβεις τις αμοιβές, κόβεις τους μισθούς, κόβεις τις συντάξεις και δεν έχεις αποτέλεσμα, όταν βάζεις συνεχώς περισσότερους φόρους για να πιάσεις όμως τελικά το ίδιο ποσό φόρων που έπιανες πριν 2 χρόνια, αντιλήφθησαν και εκείνοι ότι αυτό δεν ήταν σωστό. Και γι' αυτό τα μέτρα που έχουν σχεδιαστεί και που έχουν συζητηθεί, για τα οποία ο κ. Σαμαρά λέει ότι δεν τα ξέρουμε, αλλά η αλήθεια είναι ότι πολλά από αυτά έχουν συζητηθεί, είναι πιο μαλακά και εκτείνονται σε έναν χρονικό ορίζοντα πολύ μεγαλύτερο. Είναι όμως, και εδώ είναι το σημαντικό, αποτελούν προϋπόθεση για να πάμε για το κούρεμα. Σου λένε δηλαδή, πρώτα θα έρθεις και θα συμφωνήσουμε σε αυτά και ζητούν να είναι η συμφωνία όσο γίνεται πιο καθολική μεταξύ των Ορθοδόξων Ελλήνων. Άρα πρέπει να είναι μια μεγάλη συμφωνία. Γιατί αποκλείσει τους υπόλοιπους. Όχι, το είπα τώρα γιατί ερχόταν ωραία και βολικά. Λοιπόν, μια μεγάλη ελληνική συμφωνία για να ξέρουν και αυτοί, για να ξέρουν και οι αγορές, για να ξέρουν όλοι ότι από εδώ και πέρα η Ελλάδα είναι δεσμευμένη πραγματικά. Και προφανώς και για ιδιωτικοποιήσεις, αποκρατικοποιήσεις, επενδύσεις που μπορούν να γίνουν, το πώς θα αξιοποιηθεί η περιουσία. Αυτό είναι καλό όλα το αυτά. Παράδειγμα που λες. Για παράδειγμα, μας είχαν πει αρχικώς και δεν είχαμε συμφωνήσει και έγινε εκείνος ο κακός χαμός τον προηγούμενο Φεβρουάριο. Και τελικώς όμως το δεχθήκαμε,
για 50 δισεκατομμύρια αποκρατικοποίηση μέχρι το 2015. Στο νέο πρόγραμμα, ξέρουμε από δημοσιογραφικές πληροφορίες, τις οποίες βεβαίως θα τις μάθαινε οποιοδήποτε από τη Νέα Δημοκρατία ζητούσε να τις μάθει, και φαντάζομαι ότι θα τις ξέρουν τώρα μεταξύ μας, ότι ζητούν πλέον να μην γίνουν περισσότερα από 30 μέχρι το 2020. Ναι. Να αμέσως κάτι που είναι πολύ διαφορετικό και πολύ πιο κοντά σε αυτό το οποίο και ο Σαμαράς είπε βέβαια πρώτος εκείνος, τον Ιούνιο του 2010, να κάνουμε αποκρατικοποίηση 50 δισεκατομμυρίων. Ναι. Τώρα έρχεται πολύ πιο μαλακό. Θέλω να πω ότι υπάρχει έδαφος και περιεχόμενο για συζήτηση. Τι θα φτιάξουμε? Ένα team, μια ομάδα η οποία θα κάνει αυτή τη δουλειά. Μα δεν γίνεται αν δεν μπουν στην κυβέρνηση γιατί όλοι τους. Γιατί στο πώς πολιτικό μας σύστημα, στο πολιτικό σκηνικό, δεν είναι τόσο εύκολο να σχολιάσω αυτό. Κάτι. Εγώ θα ευχηθώ να ισχύσει αυτό που λέει ο κ. Παπαδημητρίου, ναι. Δηλαδή τα μέτρα να είναι ηπιότερα, γιατί ο κόσμος πια δεν μπορεί, αυτό είναι σαφές. Αλλά το πρωτογενές πλεώνασμα ποιος θα το πληρώσει τελικά? Δηλαδή, αν δεν συλληφθεί η φοροδιαφυγή, παραδείγματος χάρη, θα κληθεί και πάλι κάποιος να καταβάλει. Ποιος θα το καταβάλει, πάλι εμείς. Ήδη. Εμείς. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτό θα προκαλέσει αντιδράσεις. Μεγαλύτερες αντιδράσεις. Και αλλά δεν έχουμε όχι δρόμο, για όμως να εξηγήσω, όχι το λέω αυτό, το ξέρω, να εξηγήσω, ναι. Γιατί ο Πρωθυπουργός, κ. Παπανδρέου, ζητάει την συμπαράσταση των άλλων κομμάτων. Διότι πραγματικά δεν μπορεί η χώρα να πάει καλύτερα, να μην χρεοκοπήσει, εάν το καθεστώς που ισχύει σήμερα, δηλαδή τη πλήρους διάλυσης, καταλήψεις Υπουργείου, να μην τα επαναλαμβάνω, λευκή απεργία, πραγματική απεργία και όλα αυτά, συνεχιστεί. Τότε πάμε για χρεοκοπία. Και ξέρετε ποιο είναι αυτό που εγώ τουλάχιστον στην καθημερινή μου επαφή με τον κόσμο, την ιατρική στο επαφή, που είναι πιο άμεση. Τι λέει ο κόσμος? Δεν ενδιαφέρεται ούτε καλά-καλά ποιος θα είναι ο Πρωθυπουργός. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι να μην χειροτερεύσει το οικονομικό του στάτους, δηλαδή η μισθή και η σύνταξή του, αρκετά μέχρι εδώ, και ο μικροκαταθέτης να μην χάσει τις καταθέσεις του. Αυτό είναι. Ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται τίποτα άλλο. Πια. Άρα, επιβεβαιώνεται, οπότε, κύριε καθηγητά, ότι όλοι οι Έλληνες θα συμφωνούσαν να φτιαχτεί μια καλή ομάδα δουλειάς. Ασφαλώς. Αυτό. Αυτό, λοιπόν, αυτό είναι που πρέπει να φτιάξουν οι πολιτικοί. Είναι επιταγή του κόσμου. Ανεξάρτητα εάν, ξέρετε, η πολιτική της παλιάς κοπής, παλιάς νοοτροπίας επιμένουν στα συνθήματα και όλα αυτά που ακούμε, ο κόσμος, ξέρετε τι λέει, να τα βρείτε, να προχωρήσετε για το καλό του τόπου. Δεν επιτρέπεται, λέει, αυτό το πράγμα. Και εγώ μάλιστα προσθέτω, απευθυνόμενο στα κόμματα της αριστεράς, ότι εγώ πιστεύω ότι επειδή δεν έχουν κυβερνήσει, είναι οι πιο κατάλληλοι για να χειριστούν το θέμα της ισότητας στη φοροδιαφυγή. Μάλιστα. Όταν διαφεύγουν τα 3/4 των Ελλήνων, ποιος είναι αυτός ο καλύτερος που θα μπορέσει? Δεν συμφωνώ μαζί σας. Να συλλάβει αυτό. Είναι λάθος η αντίληψη που έχουμε για τη φοροδιαφυγή, θα μου επιτρέψετε, όχι προσωπικά. Ναι, βέβαια. Αλλά λέμε διαφεύγουν τα 3/4. Δεν διαφεύγουν τα 3/4. Τα 3/4 και λιγότερο, λίγο πληρώνουν και πληρώνουν πάρα πολλά. Αλλά δεν διαφεύγουν τόσο όσο νομίζουμε. Δηλαδή, έχω φτιάξει το μύθο τη φοροδιαφυγή. Μην επενδύουμε τα πάντα στο ότι θα πιάσουμε τη φοροδιαφυγή και φτιάχτηκε το πρόβλημα. Δεν είναι τόσο απλό. Το σημαντικό είναι ότι πρέπει να την πιάσουμε. Αυτό βεβαίως δεν υπάρχει κανείς που να διαφωνεί. Και ότι δεν πρόκειται να την πιάσουμε όσο δεν δουλεύει το κράτος. Άρα, για να το βάλουν να δουλέψει, πρέπει τουλάχιστον οι δύο μεγάλοι να είναι μέσα. Επομένως, για να δουλέψει το κράτος, πρέπει και οι δύο μεγάλοι να του πούν να δουλέψει. Ναι, γιατί αλλιώς μπαίνουν σε όλα τα υπόλοιπα που είπε ο κύριος Κρυμαστινός. Έχει συμφέρον αυτός που είναι απ' έξω να μην δουλεύει, διότι τότε αυτός που είναι μέσα έχει χειρότερα αποτελέσματα και μπορεί να τον κριτικάρει. Συμφέρον δεν έχει, διότι στην ίδια χώρα ζει εκείνος. Πολιτικό. Εν πάση περιπτώσει. Κύριε Παπαδημητρίου, εγώ δεν έχω καμία διάθεση να διαφωνήσω μαζί σας σε ένα θέμα που μάλλον το ξέρετε καλύτερα από μένα. Όχι, το οικονομικό. Δεν συγχωρείτε, και ο χώρος ο ιατρικός κρύβει πολλές εκπλήξεις. Βεβαίως, εντάξει. Αλλά τα οικονομικά τουλάχιστον τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Αλλά αλλού θα διαφωνήσω, ότι η περιραίωσα ατμόσφαιρα. Δηλαδή, όταν εγώ, παραδείγματος χάρη, πάω να βάλω βενζίνη στο αμάξι μου και μου λέει ο βενζινάς ότι θέλετε και απόδειξη, πρώτα να τα πάρετε τα λεφτά από τους κλέφτες και μετά να σας δώσω εγώ απόδειξη. Αυτό τώρα σας το λένε γιατί σας αναγνωρίζουν. Ναι, λυπάμαι. Σωστά. Ναι. Αλλά η περιραίωσα ατμόσφαιρα όμως είναι ότι δεν είναι κακό να φοροδιαφεύγω. Σωστό, σωστό. Ναι. Δηλαδή, δεν τρέπομαι, και δεν τρέπομαι να φοροδιαφεύγω. Δεν τρέπομαι. Είναι εξυπνάδα να φοροδιαφεύγω. Πάω στον εφοριακό και του λέω, στον φοροτεχνικό, και του λέω, κοίταξε να δεις με ποιο τρόπο θα φοροδιαφύγω. Αυτό δεν κάνουμε. Πώς θα ξεφύγετε από τις παγίδες της εφορίας? Ήταν πρωτοσέλιδο και αφιερώματα επί αφιερωμάτων. Και εγώ θα έλεγα ότι αυτό πρέπει να τεθεί σε προτεραιότητα από μια κυβέρνηση ενότητας, για να αρχίσει πια ο Έλληνας που φοροδιαφεύγει να αισθάνεται ενοχή. Διότι μέχρι τώρα δεν αισθάνεται ενοχή. Λοιπόν, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Αντώναρος. Να ζητήσω το δικό του σχόλιο μετά τη δήλωση του κύριου Σαμαρά. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Θεωρείτε ότι ο κύριος Σαμαράς αφήνει αυτήν την ώρα ένα περιθώριο, ούτως ώστε να συνεχιστούν οι διεργασίες
που κορυφώνονται τις τελευταίες ώρες, ή το παράθυρο αυτό τη Νέα Δημοκρατία έχει κλείσει. Και αν εμείς ανοίξαμε το παράθυρο και θα ήθελα να το υπενθυμίσω αυτό. Ποιος το κλείνει τώρα είναι το θέμα, βέβαια. Όχι, όχι. Γιατί αν το κλείνετε, αυτό ρωτάω. Δημιουργείται και λαθεμένη εντύπωση, την οποία δεν θα ήθελα να αφήσω να υπάρχει. Ο κ. Σαμαράς έκανε προχτές μια συγκεκριμένη πρόταση, ακριβώς να συνεργαστούν τα δύο μεγάλα κόμματα και άλλα κόμματα, αν θέλουν, και να στηρίξουν μια μεταβατική κυβέρνηση. Ο κ. Παπανδρέου έκανε χτες έναν προσπέρασε αυτή την πρόταση. Και έκανε μια δική του αντιπρόταση, λίγο νεφελώδη. Σημασία έχει ότι αυτή τη στιγμή η δική μας πρόταση εξακολουθεί να υπάρχει στο τραπέζι και βεβαίως δεν μπορεί να γίνει συζήτηση με το δεδομένο, το οποίο δεν μπορεί να είναι δεδομένο, της παραμονής του κυρίου Παπανδρέου στην Πρωθυπουργία. Καλά, προφανώς αυτό δεν τίθεται. Όχι, έχει φύγει από το σκηνικό. Πρέπει να το ξεκαθαρίσουμε όμως. Δεν τίθεται, οπότε ο κύριος Παπανδρέου έχει την ευκαιρία να πάσα στιγμή να πάει ξανά στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ενδεχομένως και, να παραδώσει την παραίτησή του. Και να πει ότι θέτει την παραίτησή του στη διάθεση του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Κύριε Αντώναρη, για να καταλάβουμε, η πρόταση είμαστε που έχει καταθέσει η Νέα Δημοκρατία. Με συγχωρείτε. Η πρόταση που έχει καταθέσει η Νέα Δημοκρατία δεν τίθεται υπό διαπραγμάτευση σε κανένα σημείο της. Κοιτάξτε. Γιατί έτσι δεν μιλάμε για διαβουλεύσεις. Η Νέα Δημοκρατία είναι διαυγής. Και είναι μια πρόταση η οποία λέει ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να εξασφαλίσουμε, να επιβεβαιώσουμε αυτό το οποίο τραυμάτισε πολύ κέρια ο κύριος Παπανδρέου τις τελευταίες μέρες με τη συμπεριφορά του. Τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό της χώρας και ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε και την επόμενη δόση για να έχουμε ρευστότητα στη χώρα. Αυτό λοιπόν μπορεί να το κάνει κάλλιστα μια κυβέρνηση για την οποία θα συμφωνήσουν τα κοινοβουλευτικά κόμματα. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται νυφαλιότητα, ηρεμία, είναι κρίσιμες οι στιγμές. Δεν πρέπει να δίνουμε και σε όσους μας παρακολουθούν έξω από τα σύνορα της χώρας και είναι πάρα πολλοί την εντύπωση ότι κάνουμε κοκορομαχίες. Σημασία έχει λοιπόν να βρούμε αυτή την κοινή συνισταμένη η οποία θα μας πάει μπροστά. Και νομίζω ότι σαν υπεύθυνα πολιτικά πρόσωπα χαίρομαι που ξέρω ότι εκεί στο στούντιο μαζί σας είναι ο συνάδελφός μου στη Βουλή, καθηγητής κύριος Κρεμαστινός, με τον οποίο πολλές φορές, όπως θα σας πει άλλωστε και ο ίδιος, έχουμε ανταλλάξει απόψεις. Και αυτά τα πράγματα είναι απολύτως φυσικά, είναι καθημερινή λειτουργία του κοινοβουλευτικού μας πολιτεύματος. Και οι συζητήσεις οι οποίες γίνονται στην Ολομέλεια και οι συζητήσεις οι οποίες γίνονται εκτός Ολομελίας. Γι' αυτό άλλωστε είμαστε πολιτικά πρόσωπα για να μπορούμε να διερευνούμε και τις θέσεις ο ένας του άλλου και τις τάσεις της κοινωνίας και να μπορούμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, ο καθένας από εμάς, για να πάρουμε τον τόπο. Επομένως, σε μια πρόσκληση διερευνητικής επαφής, για να το πω έτσι, από τον κύριο Παπανδρέου, δεν θα αρνηθεί η Νέα Δημοκρατία. Κοιτάξτε, η πρόσκληση δεν μπορεί να γίνει από τον Πρωθυπουργό, κύριο Θέλετε Παπανδρέου. Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Λίδα, κύριε Αντώναρε, αν μου επιτρέπετε να βοηθήσω. Ο κύριος Αντώναρος λέει ότι να μην έρθει πρόσκληση από τον κύριο Παπανδρέου, να έρθει από ένα άλλο πρόσωπο ή από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αυτό δεν λέτε, κύριε Αντώναρε. Ή από άλλο πρόσωπο. Κοιτάξτε, από το Πασόκ, αλλά από άλλο πρόσωπο. Εγώ είμαι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και φυσικά παραμένω πιστός στις αρχές του κόμματός μου. Αλλά το ποιος θα είναι αρχηγός του Πασόκ, αυτό δεν αφορά τη Νέα Δημοκρατία, αφορά το Πασόκ. Πρωθυπουργός όμως της χώρας δεν μπορεί να είναι ο κύριος Παπανδρέου. Πιστεύω ότι έχει χάσει. Μετά έχει χάσει την έξωθεν καλή μαρτυρία, ικανοποίησε κάποιο εγωισμό του, αν το πω έτσι, πήρε χτες την ψήφο εμπιστοσύνης και τώρα μπορεί να αποχωρήσει και να παραχωρήσει την πρωθυπουργία της χώρας σε αυτόν που θα επιλέξουμε ως τον κατάλληλο άνθρωπο για να πάει τη χώρα μπροστά. Ναι, για να το επιλέξετε όμως ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος, αυτό προσπαθώ να καταλάβω, πρέπει να επικοινωνήσετε τα δύο κόμματα. Εάν ο πρόεδρος της Δημοκρατίας έστω σας καλέσει τη Νέα Δημοκρατία για τέτοιου είδους διαβουλεύσεις, θα ανταποκριθεί αυτό ο κύριος Σαμαράς? Αυτό αφορά τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ είμαι βέβαιος ότι όλα αυτά τα θέματα τα προσεγγίζουμε, σας είπα, με την υπευθυνότητα που πρέπει να προσεγγίσει κανείς τέτοια θέματα αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει όμως καμία περίπτωση οι συζητήσεις να γίνονται με πρωθυπουργό τον κύριο Παπανδρέου. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Αυτό δεν χρειαζόταν όμως μια τρισέλιδη ανακοίνωση, κύριε Αντώναρε. Αρκούσαν πέντε γραμμές, γιατί είναι σαφές αυτό που λέτε και μπορώ να το αντιληφθώ πλήρως να προέρχεται από την μεριά της αντιπολιτεύσεως. Αλλά είναι την επόμενη μιας μέρας που η Βουλή έχει δώσει την εμπιστοσύνη της στην κυβέρνηση, της οποίας πρόεδρος είναι ο κύριος Παπανδρέου. Άρα μπορούσατε να το πείτε αυτό με σαφήνεια και δεν υπάρχει αυτό, έτσι όπως το λέτε τώρα, μέσα σε αυτήν την τρισέλιδη ή δεν ξέρω πόσο είναι ανακοίνωση. Εγώ, μην ξεχνάτε, κύριε Παπαδημητρίου, εκφράζω και προσωπικές μου απόψεις. Σωστά. Παρόλα τα αυτά, θα σας έλεγα ότι οι αναφορές που έκανε ο κύριος Σαμαράς μόλις προλίγου,
πλαισιωμένος από τους δύο αντιπροέδρους του κόμματος, ξεκαθαρίζουν ορισμένα πράγματα με σαφήνεια όσον αφορά τη στάση της Νέας Δημοκρατίας. Και καλό είναι να γίνεται αυτό, διότι μια τέτοια τοποθέτηση απευθύνεται στο ευρύ φάσμα όλων των συμπολιτών μας, που δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι όσο εμείς με όλες τις λεπτομέρειες. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Αντώναρε. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το πρωί στην συνομιλία του με τον κύριο Παπανδρέου είπε ότι θα αναλάβει εκείνος όποιες πρωτοβουλίες μπορεί για να προχωρήσει το θέμα αυτό. Αλλά εδώ έχουμε μπλέξει σε ένα πολύ. Γι' αυτό σας είπα και εγώ πριν ότι με τον Παπανδρέου εκεί δεν νομίζω ότι άλλοι θα δεχτούν. Ήταν αυτονόητο. Διότι το έχουν δημιουργήσει. Εσείς στο δικό σας κόμμα. Εκείνο που θα έλεγα εγώ, κύριε Παπαδημητρή, είναι το εξής, ότι εγώ εκτιμώ τον κύριο Αντώναρο όσο και εκείνος βεβαίως με εκτιμά. Και κατά τον ίδιο τρόπο θέλω να εκφραστώ ότι δηλαδή δεν είναι το θέμα να συμπίπτουν οι απόψεις των δύο κομμάτων, αλλά τουλάχιστον να συζητούν. Δηλαδή, εγώ θα καταλάβαινα, αφού ο Πρωθυπουργός είπε ότι δεν συνδέω τον εαυτό μου με την καρέκλα και είπε ορισμένες προτάσεις και είπε ότι είμαι ανοιχτός στη συζήτηση, θα περίμενα να γίνει μια αντιπρόταση, έστω κατευθείαν ήδη αντιπροσώπων προς τον Πρωθυπουργό, μεταξύ των οποίων να τεθεί και το αίτημα το συγκεκριμένο. Ναι. Ούτως ώστε να φαίνεται ότι υπάρχουν δύο επαφείς. Διότι το να λένε, ας το πούμε, το να ακούγεται μάλλον σε τρίτο πρόσωπο, ότι δεν συζητούμε ή ξέρω εγώ αν δεν παραιτηθεί κτλ. Είναι κατά κάποιο τρόπο, αν μου επιτραπεί, έκφραση μειωτικά. Θα μπορούσε όμως να λεχθεί ότι δι' αντιπροσώπων ή και με την άμεση επαφή, νομίζω ότι έχουν προσωπική σχέση, ότι εγώ θέλω αυτά τα πράγματα. Αυτό μας έχει καταστρέψει η προσωπική σχέση. Έχω την εντύπωση ότι αν δεν γνωριζόντουσαν, θα τηρούσαν ορισμένους καλύτερα. Αν μου επιτρέπετε. Άρα λοιπόν το θέμα είναι θέμα επικοινωνιακό, καταλάβατε. Έχετε κι εσείς ένα πρόβλημα, αν μου επιτρέπετε, κύριε καθηγητά. Διότι ενώ τον αμφισβητήσατε, διότι κατά τη γνώμη όχι μόνο του Πασόκ αλλά όλων μας, η κίνηση του δημοψηφίσματος ήταν αδικαιολόγητη και έθετε την χώρα μπροστά σε ένα κίνδυνο που δεν τον είχαμε υπολογίσει, αυτόν δηλαδή του μέσα ή έξω από το ευρώ, και μας το είπαν οι άνθρωποι κατάματα, νομίζω ότι πρέπει και εσείς να διευκολύνετε κάπως την κατάσταση. Λίγο αργότερα του δίνετε την ψήφο όπως σας τη ζήτησε, χωρίς προηγουμένως να έχετε κάνει μια συζήτηση στην κοινοβουλευτική ομάδα να ξεκαθαρίσουμε ποιος θα είναι ο αρχηγός. Πάντως, επειδή έχει τεθεί, απλώς να το επαναλάβουμε ως πληροφορία, ότι μέχρι Τρίτη βράδυ, Τετάρτη πρωί το τοπίο πρέπει να έχει ξεκαθαρίσει, ίσως αυτό δείξει ότι επιταχύνονται και όλες οι διαδικασίες, αν είναι να γίνουν και από πλευρά του ΠΑΣΟΚ διαδικασίες. Μόνο εκείνο που θα σας πω, κυρία Μπόλα και κύριε Παπαδημητρή, είναι το εξής, ότι ο τελευταίος βουλευτής που θα μπορούσε να αμφισβητήσει τον κύριο Παπανδρέου θα ήμουν εγώ, για τον απλούστατο λόγο, όχι μόνο για φιλοσοφικούς λόγους, για ιδεολογικούς, με συγχωρείτε, αλλά για λόγους και οικογενειακούς και προσωπικούς. Τι θα του λέγατε, αλλά τι θέλω να πω. Να σας πω. Μιλώντας εμένα η θέση μου, εμένα η θέση μου ήταν ότι θα βοηθούσε και τον Πρωθυπουργό και το κόμμα και την Ελλάδα να αρχίσει αυτή η ιστορία πολύ νωρίς. Δηλαδή τη συνθέσεως. Ή δυνατόν από το μνημόνιο. Και όσο πιο νωρίτερα άρχισε αυτή η ιστορία, τόσο πιο πολύ θα βοηθούσε όλους. Άρα τώρα ισχύει ακόμα περισσότερο. Άρα λοιπόν τώρα ισχύει ακόμα περισσότερο η άποψή μου. Όμως δεν αμφισβητήθηκε ενδεχομένως από ορισμένους βουλευτές. Δεν το αποκλείω. Αλλά από τη μάζα των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ δεν αμφισβητήθηκε. Αλλά εδώ ζητάμε τη βοήθεια του άλλου. Δηλαδή, και ο άλλος λέει ότι εγώ έρχομαι να έρθω, αλλά έχω ένα πρόβλημα με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Εκείνο το οποίο ελέγχθη ήταν το εξής, ότι προς τον πρόεδρο και τον πρωθυπουργό, ότι αφού πρέπει να γίνει αυτή η κοινή προσπάθεια, κάνε ό,τι μπορείς για να τη διευκολύνεις. Αυτό ήταν η άποψη των βουλευτών. Αν εξαιρέσετε ένα-δύο βουλευτές, αλλά η μάζα των βουλευτών αυτό έλεγε. Έχει ανταποκρίθηκε, αν θέλετε, ο Πρωθυπουργός, λέγοντας αυτά που είπε. Εγώ λοιπόν θα περίμενα να αρχίσει ο διάλογος. Και αν αποτύχει ο διάλογος, απέτυχε. Μάλιστα. Αλλά με τελεσίγραφα δεν θεωρώ ότι είναι λογικό να γίνεται ο διάλογος. Θα τα βάλουν τα τελεσίγραφα οι ξένοι και μετά να τους κακίζουμε. Θα τα δούμε αυτά. Άλλωστε στις επόμενες ώρες ενδεχομένως να έχουμε και συνέχεια. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κρεμαστινά, και στην Αβάμπη. Μικρή διακοπή και επιστρέφουμε.